Να ξεκινήσουμε με την ερώτηση, τι είναι για σας ο συνθέτης? Ναι, αυτή είναι μια πολύ αόριστη ερώτηση για την εποχή μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, τι είναι συνθέτης? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γράφει μουσική. Αλλά στην εποχή μας η μουσική έχει διαχωριστεί σε τόσα πολλά είδη, ας πούμε, και ενότητες που πλέον ο συνθέτης, τι εννοούμε λέγοντας συνθέτης? Ένας που γράφει τραγούδια, ένας που γράφει συμφωνική μουσική, ένας που γράφει, ξέρω εγώ, οργανικά κομμάτια, είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένος όρος. Άρα μιλάμε για για ένα όρο τόσο γενικό που πλέον δεν υπάρχει απάντηση. Υπάρχει η εξής απάντηση, ότι είναι αυτός που βάζει νότες στο χαρτί με οποιαδήποτε μορφή. Βέβαια, συνθέτες εννοούμε και εκείνους που δεν ξέρουν νότες, που γράφουν τρία τραγούδια και αυτοανακηρύσσονται συνθέτες. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη σύγχυση. Άρα, συνθέτης είναι αυτός ο οποίος γράφει μουσική. Κάποτε ήταν πιο ξεκάθαρα, βέβαια, τα πράγματα. Μπορείτε να μας πείτε λίγα πράγματα για την καλλιτεχνική και την κοινωνική ζωή, την εποχή της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα και, αν θέλετε, και στο εξωτερικό? Την εποχή της μεταπολίτευσης υπήρχε μία μπλόφα. Υπήρχε τέτοια εφορία και τέτοιο καλό κλίμα γύρω από τις τέχνες και γύρω από όλα τα πράγματα, που η μπλόφα ήταν ότι νομίζαμε ότι κάναμε κάτι πολύ σημαντικό και στη μουσική και στις άλλες και στα άλλα είδη του πολιτισμού, ενώ στην πραγματικότητα δεν έγινε κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρξε η ανάταση αυτή που νομίζουμε. Βγήκανε συνθέτες καινούργοι, αλλά εξακολούθησε ο Χατζηδάκης, ας πούμε, να κυριαρχεί. Και μάλιστα τα πιο παλιά του κομμάτια που δεν είχαν καμία σχέση με την εποχή. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι η μεταπολίτευση έφερε κάτι καινούργιο, ας πούμε, στη μουσική. Ίσα σε δύσκολες εποχές υπάρχει μεγαλύτερη άνθηση και στη μουσική και στις τέχνες. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Θέλετε να μας πείτε ονομαστικά κάποιους Έλληνες συνθέτες της μεταπολίτευσης? Δεν ξέρω. Αν πω το Μικρούτσικο, ας πούμε, έγραφε και πιο πριν. Δεν θεωρώ ότι ήταν συνθέτης μεταπολίτευσης. Περισσότερο είναι ο Περικλής ο Κούκος, είναι ο Γιώργος ο Κουμεντάκης, είναι η Λένα η Πλάτωνος. Όπως βλέπετε, όλοι αυτοί έχουν γράψει. Η Λένα η Πλάτωνος δεν έχει γράψει συμφωνική μουσική, ο Κουμεντάκης έχει γράψει. Που σημαίνει ότι δεν είναι, είναι η συγκεχημένη, ας πούμε, κατηγορία που σας είπα και προηγουμένως. Είναι ο Θόδωρος ο Αντωνίου, ο οποίος είναι πιο παλιός. Δηλαδή, δεν θέλω να. Είναι ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου. Είναι πολλοί, αλλά δεν. Και εγώ έχω μπερδευτεί με το τι συνθέτη εννοείται. Ναι. Οι συνθέτες όχι απαραίτητα που βγήκαν την εποχή της μεταπολίτευσης, που είτε ήταν πιο πριν, είτε που είχαν δράσει από την μεταπολίτευση και μετά. Ναι, εκείνος που έδρασε περισσότερο και κυριάρχησε σε όλα ήταν ο Θοδωράκης, βέβαια. Εντάξει, ο Θοδωράκης ανήκε στους συνθέτες εκείνους που προσπαθήσανε να μπούνε σε όλα τα είδη της μουσικής. Δηλαδή, από το τραγούδι και τη μορφή του ρεμπέτικου, ας πούμε, μέχρι τη συμφωνική μουσική. Δεν ξέρω πόσο τα κατάφερε σε όλα, αλλά ήταν από αυτές τις περιπτώσεις που δεν άφησε τίποτα. Ο Χατζηδάκης, ας πούμε, μια και είναι αυτοί οι δύο οι κυρίαρχοι στην Ελλάδα, και σωστά πιστεύω, ήταν πιο ξεκάθαρος. Δήλωνε, ενώ για μένα υπήρξε ένας μεγάλος, πολύ μεγάλος συνθέτης, παγκόσμια, έγραψε μόνο ένα είδος μουσικής και μάλιστα έτσι μειώνοντας τον εαυτό του κατά κάποιο τρόπο, έλεγε ότι είναι ένας συνθέτης τραγουδοποιός. Αυτό δεν το έχω ακούσει από άλλους που είναι πραγματικά τραγουδοποιοί, αλλά θεωρώ τον Χατζηδάκη ότι δεν ήταν ένας τραγουδοποιός, όπως ήθελε να λέει, ήταν ένας αληθινός συνθέτης, απλώς δεν τον ενδιέφερε, επειδή ήταν και πολύ έτσι
καλοζωιστής, δεν τον ενδιέφερε καθόλου να, να γράψει έργα με μεγάλη φόρμα. Ήταν και λίγο τεμπέλης και του άρεσε και το ξενύχτη, δεν στρώθηκε ποτέ να φτιάξει. Παρ' όλα αυτά, αυτά που έγραψε μπορούν να τον βάλουν ακόμα και δίπλα σε πολύ μεγάλους συνθέτες, μελωδιστές, όπως θα ήταν, ας πούμε, στην εποχή μας ένας Αντώνιο Βιβάλτι. Ωραία, μια και να πήρατε τους τραγουδοποιούς, υπήρξε τη μεταπολίτευση και μετά πιστεύετε μια τάση προς το τραγούδι και όχι τόσο πολύ στην ορχιστική μουσική. Δηλαδή, εν ολίγης, μια γενική ερώτηση που να κάνω είναι, τι ρόλο παίζουν οι τραγουδοποιοί από τη μεταπολίτευση και μετά. Κυριάρχησε το σκυλάδικο. Έτσι, το σκυλάδικο τραγούδι και τα τραγούδια που ακουγόντουσαν στα κέντρα της παραλίας. Παρόλα αυτά βγήκανε άνθρωποι που είχαν μια ποιότητα και ένα καλό στίχο και βγάλανε τραγούδια σπουδαία. Δεν ξέρω πώς θα μείνουν στο χρόνο, τα λέω σπουδαία για την εποχή. Έτσι, το τραγούδι, εντάξει, δεν είναι μια φόρμα που μπορεί να μείνει για πάντα. Εγώ θα εξαιρέσω πάλι τον Χατζηδάκη ή ανθρώπους που γράψανε τραγούδια, τους Beatles ή τους Pink Floyd, ανθρώπους που γράψανε σε αυτή τη φόρμα και που θα μείνουν. Και θα μείνουν και ίσως και πολύ περισσότερα χρόνια από όσο νομίζουμε. Άρα, υπήρξαν πολλοί, αλλά θεωρώ ότι δεν ήταν σε τέτοιο επίπεδο η μουσική τους, ώστε να μπορούμε να μιλάμε ότι θα μείνουν για πάντα ή, εν πάση περιπτώσει, για τα επόμενα 100 χρόνια. Εγώ εδώ εξαιρώ, σας λέω, τη μουσική και του Χατζηδάκη και των συνθετών που πραγματικά βλέπουμε και τώρα ότι μείνανε. Οι Beatles πουλάνε πιο πολύ τώρα από ποτέ. Θέλω να πω ότι ένα καλό τραγούδι, όταν έχει καλή μουσική, γιατί η μουσική είναι εκείνη που κυριαρχεί, είναι ένα τραγούδι που θα μείνει. Υπήρξαν βέβαια και επαναστατικά τραγούδια και τραγούδια αυτά δεν θεωρώ ότι είναι μιας συγκεκριμένης εποχής και μετά χάνονται όπως ήρθαν. Πολύ ωραία. Η τεχνολογία πώς επηρέασε τα πράγματα μέχρι και τις μέρες μας? Εγώ όταν ακούω όργανα ή μουσικές που προέρχονται από ηλεκτρονικό ήχο, αμέσως τεινάζομαι, δεν μ' αρέσουν καθόλου. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δηλαδή θεωρώ ότι ο φυσικός ήχος είναι σαν την βιολογική ντομάτα. Μ' αρέσει να τρώω, επειδή καλλιεργώ ντομάτες, μ' αρέσει πάρα πολύ να τρώω τις ντομάτες μου παρά αυτές που αγοράζω από το μανάβι και που ξέρω ότι έχουν φάρμακα και χημικά. Με αυτή την έννοια προτιμώ ένα φυσικό όργανο, ένα όργανο που είναι όπως ήταν πριν από 4 αιώνες, και εγώ όταν διδάσκω κιθάρα δείχνω στους μαθητές μου ότι ο τρόπος που θα πατήσουν και θα χτυπήσουν τη χορδή και τη νότα είναι συγκλονιστικός. Δημιουργεί μια ολόκληρη διαδικασία στον εγκέφαλο ώστε να μπορούν να πούνε ότι αυτό το κάνανε με ξυπνάδα. Η τεχνολογία του να πατάω ένα κουμπί και στον υπολογιστή να γίνονται εκατομμύρια, δισεκατομμύρια πράξεις, τις οποίες δεν ελέγχω, αλλά που κάνω τον έξυπνο, θεωρώ ότι είναι βλακεία για τον εγκέφαλο. Έτσι και στη μουσική. Δεν μπορώ να πω ότι η τεχνολογία είναι προς όφελος της μουσικής. Ίσα-ίσα την καταστρέφει. Εγώ θυμάμαι παλιά όταν πηγαίναμε να ηχογραφήσουμε ένα τραγούδι, υπήρχαν μέσα 15 όργανα φυσικά και άκουγες ένα ήχο με συνέστημα και με ευαισθησία. Τώρα με τα μηχανήματα ακούς ένα ήχο χωρίς τίποτα. Απλώς προσπαθούν να μιμηθούν τα φυσικά όργανα. Είμαι υπέρ των αυθεντικών δηλαδή πραγμάτων και όχι των ψεύτικων. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα σε ένα πολύ μείζον θέμα. Η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αυτό είναι μείζον, πραγματικά. Η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα εξακολουθεί να προέρχεται
και πιστεύω θα εξακολουθήσει να προέρχεται από τα οδεία και όχι από τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια γίνανε λιγάκι δημόσιοι οργανισμοί που μπαίνουν μέσα, δημιουργούν συνθήκες δημοσιοϋπαλληλικές και καθόλου καλλιτεχνικές. Σκεφτείτε ότι για να μπει κάποιος σε ένα πανεπιστήμιο οπουδήποτε, από την Αμερική μέχρι την Αλβανία, για να μπει σε ένα πανεπιστήμιο παίζει μουσική. Παίρνει ένα όργανο και παίζει μουσική. Ο γιος μου όταν πήγε στην Αγγλία για να κάνει εισαγωγικές στο πανεπιστήμιο του Γκίλχολ, παίζει βιολοντσέλο, έπαιξε βιολοντσέλο και τον πήρανε ή δεν θα τον παίρνανε εάν δεν ήταν καλός. Στην Ελλάδα για να μπει στο πανεπιστήμιο πρέπει να γράψει βιολογία, να γράψει έκθεση, να γράψει όλες τις αηδίες που δεν έχουν καμία σχέση με τον ήχο και με τη μουσική. Το μόνο που γράφεις είναι και αρμονία. Δηλαδή είναι τραγικό για μια χώρα η οποία ίδρυσε μουσικά πανεπιστήμια να βγαίνει και να σου λέει ότι για να μπεις μέσα δεν θα παίξεις μουσική, δεν θα έχεις ήχο, μπορεί να είσαι και κουφός. Δηλαδή ένας κουφός μπορεί κάλλιστα να μπει στο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα χωρίς να τον πάρουν χαμπάρι. Γιατί δεν θα παίζει ούτε όργανο, ούτε θα έχει ιδέα από τι σημαίνει ήχος. Και η μουσική είναι ήχος. Λοιπόν, αυτή την εκπαίδευση προσπαθούν να επιβάλλουν. Δηλαδή μια θεωρητικούρα η οποία δεν έχει καθόλου να κάνει με τον ήχο και με την αληθινή έννοια της μουσικής. Σκεφτείτε και το άλλο για τη μουσική εκπαίδευση, ότι δεν υπάρχει, ίσως είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν υπάρχει ακαδημία. Πήγε να ιδρύσει ο Καραμαλής μια ακαδημία, δεν ξέρω τι έγινε, την πολεμήσανε οι δημόσιοι υπάλληλοι, την πολέμησαν από το πανεπιστήμιο, δεν έγινε ποτέ ακαδημία. Γιατί στην ακαδημία είναι πιο αληθινά τα πράγματα. Μπαίνεις και παίζεις μουσική, μπαίνεις και κάνεις κουαρτέτο, μπαίνεις και κάνεις τρίο, κάνεις ορχήστρα, διευθύνεις, διδάσκεις. Υπάρχει μία ζωή στις ακαδημίες. Στο πανεπιστήμιο το ελληνικό υπάρχει μία ησυχία. Με αυτή την έννοια ξαναλέω ότι πάλι και τώρα και τα επόμενα χρόνια η μουσική εκπαίδευση έχει αφαιθεί στην ας πούμε ιδιωτική πρωτοβουλία των οδείων. Θέλετε να μας πείτε κάτι για τις ελληνικές ορχήστρες? Οι ελληνικές ορχήστρες, όταν λέω ελληνικές ορχήστρες εννοώ τις κρατικές ορχήστρες. Είναι πολύ καλές. Δεν έχουν καμία σχέση με τις παλιότερες ορχήστρες, παρόλο που και στις παλιότερες υπήρχαν σπουδαίοι άνθρωποι που παίζανε μέσα, όπως ο Σέμψης, ο Αποστολίδης, υπήρχαν σπουδαίοι μουσικοί που παίζανε στις ορχήστρες. Δεν θα μπορώ να πω ότι ήταν καλύτερες από τις σημερινές. Σήμερα είναι πολύ καλές οι κρατικές. Μιλάω και για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και για την Κρατική Ορχήστρα της Θεσσαλονίκης. Το κακό είναι ότι αυτές οι ορχήστρες οι οποίες διδάσκουν ας πούμε μουσική, είναι μέσα στην παραγωγή της μουσικής, δεν... θα τις ήθελα λίγο πιο φρέσκες. Νομίζω ότι τώρα γίνεται μια τέτοια προσπάθεια. Εγώ θυμάμαι όταν είχα κάνει μια πρόταση πριν από λίγα χρόνια στην Κρατική Ορχήστρα να παίξουμε, έχω φτιάξει μια σουίτα βασισμένη στα τραγούδια των Beatles και μια σουίτα βασισμένη στα τραγούδια του Χατζηδάκη για δύο κιθάρες και ορχήστρα. Έχουμε παίξει με την Καμεράτα τους Beatles πριν από μερικά χρόνια με τον Αλέξανδρο Μιράτ. Γελάσανε δηλαδή, λένε, δεν ξέρω, ο Καλομύρης, ο Βάρβογλης, που πρέπει να τους παίζουμε, αλλά δεν μπορείς να μην έχεις και μία φρέσκια
άποψη για την, για την ορχήστρα. Δηλαδή η Φιλαρμονική του Βερολίνου, η Φιλαρμονική, η Φιλαρμονική του Λονδίνου που έχουν παίξει Beatles και μάλιστα έχουν δισκογραφήσει Beatles, τι ήταν, κατώτερες από την κρατική. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι έχουν μέλλον και η μία και η άλλη ορχήστρα. Η ορχήστρα των χρωμάτων. Η ορχήστρα των χρωμάτων θεωρώ ότι την, ο Χατζηδάκης, επειδή τον ήξερα πολύ καλά και επειδή έζησα πάρα πολύ και από πάρα πολύ κοντά αυτή την ορχήστρα, ήταν ένα παιχνίδι του Χατζηδάκη. Δηλαδή, ενώ δεν έγραφε συμφωνική μουσική, ένα βράδυ στο μαγεμένο αυλό, λέει να φτιάξω μια ορχήστρα. Τρελάθηκες, του λέω. Μου λέει θέλω να φτιάξω μια ορχήστρα. Θα σας πω ένα μυστικό που το ξέρουν μερικοί πολύ κοντινοί στο Χατζηδάκη. Την ορχήστρα την ίδρυσε για να αναγκάσει, προσέξτε, για να αναγκάσει τους παλιούς του δασκάλους να έρθουν να τον δουν να διευθύνει στο Ηρώδιο. Τον Παλάντιο, οι παλιοί του δάσκαλοι, οι οποίοι, παρακαλώ, τον είχαν απορρίψει από τα οδεία. Δηλαδή τον είχαν σαν κόκκινο πανί στο οδείο, επειδή ήταν μια έτσι ελεύθερη, είχε μια ελεύθερη σκέψη ο Χατζηδάκης και δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στην εικόνα που θέλανε τα οδεία για τους μαθητές του. Και πράγματι έπαιξε, θυμάμαι, έπαιξε σε μία από τις συναυλίες στο Ηρώδιο, έπαιξε του Παλάντιου κομμάτια και ανάγκασε τον Παλάντιο να ανέβει στη σκηνή του Ηρωδίου να τον φιλήσει. Αυτό ήταν ένα καπρίτσιο, δηλαδή η ορχήστρα των χρωμάτων έγινε για αυτόν τον λόγο. Συνεχίστηκε μετά τον θάνατο του Χατζηδάκη με πολύ πείσμα, ομολογώ, και έκανε πιο επαναστατικά και πιο ενδιαφέροντα προγράμματα από τις κρατικές ορχήστρες. Αλλά βασίστηκε και αυτή στις επιχορηγήσεις. Εγώ δεν πιστεύω στις επιχορηγήσεις. Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν ξέρω γιατί ένας μουσικός πρέπει να επιχορηγηθεί για να δράσει. Με ένα ενδιαφέρον υπάρχει κόσμος, υπάρχει, όταν κάνεις κάτι ενδιαφέρον υπάρχει πάρα πολύ ψωμί που λέμε. Υπάρχει πολλής κόσμος που θα έρθει να σε παρακολουθήσει. Δεν είναι ανάγκη να επιχορηγήσει για να έχεις. Οπότε βασιζόμενο στην επιχορήγηση και βέβαια με αυτή την κατάσταση, τη λέλαπα που έχει έρθει στην Ελλάδα, η μουσική αναγκάστηκε να διαλυθεί. Έχω την ελπίδα ότι δεν θα γίνει αυτό. Ότι θα συνεχίσει να υπάρχει. Γιατί είναι μια ορχήστρα που την έχουμε ανάγκη. Είναι μια ορχήστρα που έχει πολύ καλούς μουσικούς. Και θεωρώ ότι είναι άδικο να περιμένει μια ορχήστρα για να επιβιώσει την επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν πρέπει να το έχουμε ανάγκη το Υπουργείο Πολιτισμού. Πιστεύω ότι αυτό μας έχει ανάγκη. Σας λέω, είναι ένα Υπουργείο το οποίο δεν ξέρω τι κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Την εποχή, το Υπουργείο Πολιτισμού, την εποχή που πραγματικά έπρεπε να δράσει και να δώσει ανάταση στην Ελλάδα και στον πολιτισμό ήταν το 2004. Εκεί, ο υπουργός μάλιστα ήταν ο κύριος Βενιζέλος, εκεί δεν ξέρω πού πήγανε όλα αυτά τα δισεκατομμύρια δραχμές που δοθήκανε. Πού πήγαν όλα αυτά. Ήθελα να ζητήσω πραγματικά το λογαριασμό. Να πάω και να ρωτήσω όλα αυτά τα δισεκατομμύρια πώς φαγωθήκανε. Χτίστηκε τίποτα, υπήρξε καμιά υποδομή, τίποτα. Θα σας πω ένα παράδειγμα να καταλάβετε τι άνθρωποι μας κυβερνήσανε ακόμα και σε τέτοια ευαίσθητα υπουργεία. Είχε γίνει μία ημερίδα στην Ελληνοαμερικανική Ένωση που θα μιλούσαν και θα κάναμε προτάσεις, που θα γινόντουσαν προτάσεις για την πολιτιστική Ολυμπιάδα. Και καλέσαν και εμένα. Αυτή το είχε διοργανώσει, νομίζω, η Ορχήστρα των Χρωμάτων, η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, και πήγα. Με καλέσανε, πήγα, άκουσα διάφορες προτάσεις, πολύ ενδιαφέρουσες, δεν έγινε τίποτα από αυτές τις προτάσεις και πρότεινα και εγώ κάτι που θυμάμαι τώρα ότι ήταν με ένας διαγωνισμός
ολυμπιακός διαγωνισμός για όλα τα όργανα και για τραγούδι, που θα γινόταν κάθε 4 χρόνια στην Ελλάδα και με ξένες επιτροπές, και να γίνει ένας θεσμός, όχι μόνο για το 2004. Το 2004 θα γινόταν ο διαγωνισμός αυτός για πρώτη φορά και θα εξακολουθούσε κάθε πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ελλάδα, για να έχουμε μια παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ενθουσιαστήκανε με αυτή την πρόταση διάφοροι και με ρωτήσαν το κόστος. Εγώ είμαι λίγο, πώς το λένε, λίγο τσιγκούνης με τα χρήματα. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να πεις ένα κόστος που πιστεύεις ότι αυτό θα είναι και όχι κάποιο άλλο. Νομίζω είχα πει ότι θα κοστίσει 80 με 90 εκατομμύρια δραχμές για πάντα. Δηλαδή να δοθούν αυτά τα χρήματα και να υπάρξει μία αυτή. Από κάτω υπήρξε ένας πρώην υπουργός πολιτισμού, να μην σας πω το όνομά του, ο οποίος κάγχασε, σταμάτησα τη συζήτηση εγώ και του λέω, γιατί γελάς με την πρόταση αυτή. Ξέρετε τι μου είπε, περιμένεις, λέει, να γίνει δεκτή μια τόσο φτηνή πρόταση όταν έχουν να φαγωθούν τόσα δισεκατομμύρια? Αν αρχίσουμε έτσι, λέει, δεν θα φαγωθούν ποτέ. Δηλαδή αυτή είναι η κατάντια μας, ας πούμε. Γι' αυτό θεωρώ ότι τώρα υπάρχει μεγαλύτερη ελπίδα. Τώρα, αυτή τη στιγμή που κοπήκανε τα λεφτά και που ο καθένας θα δράσει, όχι σαν φούσκα, αλλά σαν πραγματικότητα. Δηλαδή θα είναι αληθινά, θα είναι ένας αληθινός παραγωγός μουσικής. Και όσοι αντέξουν. Εγώ πιστεύω ότι η κρίση τρομακτική αυτή εδώ πέρα θα φέρει μεγάλη ανάταση στη μουσική. Παρατηρώ και στα οδεία που διδάσκω ότι υπάρχει μεγάλη ζέστη από τους γονείς, από ένστικτο, όχι ότι καταλαβαίνουν, ας πούμε, τι προσφέρει στα παιδιά τους η μουσική. Και θεωρώ ότι αυτή η κρίση θα είναι προς όφελος της μουσικής. Σκεφτείτε ότι η κρατική ορχήστρα ιδρύθηκε μέσα στον πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο αυτό, δεν είναι τυχαίο που λέω αυτό το πράγμα, ότι η μουσική και οι άλλες τέχνες θα ανθίσουν σε αυτή την εποχή της κρίσης. Χωρίς όμως να περιμένουμε το Υπουργείο Πολιτισμού να μας δώσει 5 δραχμές για να προχωρήσουμε. Μιλάω για τους ιδιώτες οι οποίοι γουστάρουν αυτό που κάνουν και θα το προχωρήσουν μέχρι τέρμα. Πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω κάποιες φυσιογνωμίες, σε πάση περιπτώσει, που επηρέασαν έντονα τη μουσική, είτε θετικά ή αρνητικά, και αν θέλετε μετά να προσθέσετε κάποιον. Ναι. 2 σχόλια, ας πούμε, ξέρω, καταρχήν για το Μίκη Θεοδωράκη. Εγώ ήμουνα χατζητακικός και ο Θεοδωράκης, μάλιστα, όποτε το συναντούσα, μου έλεγε, εσύ δεν με χωνεύεις, λέει, γιατί είσαι του Χατζηδάκη. Εκείνο που ξέρω, παρόλα αυτά, είναι σημαντικός άνθρωπος. Δεν είχε ποτέ του εμπάθεια. Υπήρξε εγωκεντρικός και του άρεσε όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται γύρω από το όνομά του και παγκόσμια. Μην ξεχνάτε ότι ο Θοδωράκης υπήρξε ένας συνθέτης που ήταν παγκόσμια γνωστός. Είναι τρομερό. Πηγαίναμε κάποτε στην Σουηδία για μια συναυλία με ένα έργο που λεγόταν «Χαιρετισμοί» και βάλαμε στοίχημα αν θα το γνωρίσει ο εκείνος που έλεγε τα διαβατήρια, ο Σουηδός. Και πραγματικά κατεβαίνουμε και πάει «Ο Λίμιστερ Θοδωράκης», δηλαδή αμέσως. Το ξέρουν οι πάντες. Είναι μια παγκόσμια φυσιογνωμία. Ένα τεράστιο ταλέντο, βέβαια. Ένας πληθωρικός άνθρωπος. Αλλά εγώ ήμουνα πιο κοντά στην προσωπικότητα και στον τρόπο που πλησίαζε τη μουσική ο Μάνος ο Χατζηδάκης. Με αυτή την έννοια, ενώ τον θαυμάζω και τον εκτιμώ αφάνταστα, θεωρώ ότι συγκρινόμενος με τον Χατζηδάκη είναι λίγο πιο κάτω στη δική μου αισθητική. Θα θέλετε να μας σκιαγραφίσετε κάπως το Χατζηδάκη με δύο λόγια?
Πόσο είναι ο διάφορος? Ναι, ο Χατζηδάκης ήταν άρχοντας. Εγώ τον αγάπησα πιο πολύ σαν άνθρωπο παρά σαν μουσικό. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που τον άκουγα να μιλάει για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή στο τηλέφωνο, τον παλιό Κωνσταντίνο Καραμαλή, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και τον ίδιο, την ίδια εκφορά λόγου που μίλαγε και σε ένα απλό γκαρσόνι στο Φλόκα, ας πούμε. Είχε αυτή την αρχοντιά, αληθινή αρχοντιά. Ο Χατζηδάκης είχε χιλιάδες ελαττώματα. Χιλιάδες ελαττώματα. Μας έστεινε στις πρόβες, έστεινε τους παραγωγούς, έστεινε τους μουσικούς. Δεν του άρεσε. Όταν δεν του άρεσε το κοινό, δεν έκανε τη συναυλία. Άμα έβλεπε κάποιο πρόσωπο μέσα στην αίθουσα, ήθελε να το βγάλουν έξω για να κάνει τη συναυλία. Χιλιάδες ελαττώματα εκεί. Αλλά είχε αυτό το προτέρημα ότι ήταν άρχοντας. Λοιπόν, είχε τρομερή ευκολία στο να γράφει μελωδίες. Τρομερή, δηλαδή, δεν το έχω ξανά δει αυτό το πράγμα. Γέναγε. Θυμηθείτε πόσα πολλά, δεν έχει γράψει τρία τραγούδια από επιτυχίες. Όλα τα τραγούδια είναι σημαντικά. Όλα, ακόμα και εκείνα που περιφρονούσε από παλιά και του ελληνικού κινηματογράφου, γιατί όλα τα τραγούδια που είχε γράψει για τον ελληνικό κινηματογράφο ήταν, πώς το λένε, για τα λεφτά. Δεν το έκανε επειδή πίστευε ότι πρέπει να γράψει για τις ελληνικές ταινίες. Παρ' όλα αυτά δεν είχε ρίξει καμία φορά το επίπεδο. Δεν μπορούσε, ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Οπότε ακόμα και βάζω και αυτά τα τραγούδια και αυτές τις μελωδίες για να πω ότι ήταν ένας σημαντικός, ίσως ο σημαντικότερος, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες του 20ου αιώνα παγκόσμια. Απλώς δεν τον ξέρουν έξω. Θοδωράκης είναι πολύ πιο διεθνής. Γιατί δεν έκανε καθόλου δημόσια σχέση, δεν τον ενδιέφερε καθόλου. Καθόλου. Θυμάμαι ότι μου έλεγε ότι στην Paramount ματέωσε ένα ραντεβού με τον διευθυντή της Paramount που θέλανε να τον κάνουν μετά το βραβείο που είχε πάρει το, πώς το λένε, το Όσκαρ. Για να βγει με κάτι φίλους του να φάει. Δηλαδή δεν τον ενδιέφερε καθόλου η δημόσια σχέση, οπότε δεν μπορούσε και ποτέ να γίνει διεθνής ένας άνθρωπος ο οποίος του γουστάρει να πηγαίνει με τους φίλους του και να τρώει, ας πούμε, ή να πίνει τον καφέ του. Για τον Θόδωρο Αντωνίου. Ο Αντωνίου ήταν και είναι ένας σπουδαίος μουσικός. Ξέρει πάρα πολύ καλά όλη τη φάση της μουσικής και μαέστρος και αυτά, πολύ, πολύ πιο γνώστης από όλους αυτούς που προαναφέραμε, έτσι, και είναι και ένας δάσκαλος, δηλαδή είναι πολύ πιο πλατής με την έννοια αυτή. Ο Αντωνίου έγραψε βέβαια δύσκολη μουσική, δεν ξέρω αν πήρε αυτή τη στροφή επειδή θεώρησε ότι εκεί ανήκει, δηλαδή αν πήρε απόφαση ότι από εδώ και πέρα θα γράφω σύγχρονη μουσική μόνο. Αλλά με όλα αυτά που σας λέω, άφησε και θα αφήσει το στίγμα του, παρόλο που δεν έχει γράψει μελωδίες που θα σφυρίξει στο δρόμο ή που θα πάει πάρα πολλοίς κόσμος να τις ακούσει. Για τον Λαμπράκη, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο? Ναι, ο Λαμπράκης ήταν παθιασμένος. Τον εκτιμούσα πάρα πολύ. Γιατί έκανε ένα πράγμα ούτε για λεφτά, ούτε για δόξα, ούτε... Ήταν παθιασμένος. Κυρίως με το τραγούδι ήταν παθιασμένος βέβαια. Εγώ θεωρώ ότι το Μέγαρο το δημιούργησε για να δημιουργήσει εκεί μια σχολή τραγουδιού. Τους τραγουδιστές τους φώναζε πάνω και τους άκουγε πρώτα πριν τους βάλει ένα τραγούδι. Είχε πάθος με το τραγούδι. Και αυτό που έκανε ήταν καταπληκτικό βέβαια, δηλαδή δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Δεν ξέρω πόσο θα συνεχιστεί, πόσο καλά θα συνεχιστεί αυτό του το όραμα. Πολύ φοβάμαι βέβαια, αλλά τον θεωρώ από τους μεγάλους αληθινούς ευεργέτες. Είχε τα στραβά του βέβαια,
Αλλά δεν μπορείς, ξέρετε, μετά από χρόνια όταν κάποιος φύγει, μένουν μόνο τα καλά. Και εγώ αυτά θέλω να θυμάμαι. Δεν ήταν φίλος μου. Ο Χατζηδάκης ήταν φίλος μου, οπότε θυμάμαι και τα ελαττώματά του τα επιμέρους. Ο Λαμπράκης τον έβλεπα πάντα σαν ένα ευεργέτη, ο οποίος ήταν όσο πιο ανιδιοτελής μπορούσε να είναι μέσα σε ένα χώρο σαν του πολιτισμού. Και δεν πιστεύω ότι... Του άρεσε η εξουσία βέβαια. Αλλά δεν πιστεύω... Αλλά ήταν πολύ ευγενική η εξουσία που ήθελε να έχει. Δεν ήταν ούτε τα λεφτά, ούτε το να γίνει υπουργός, ας πούμε, για να εξουσιάζει. Ήταν να φτιάξει ένα μέρος που η μουσική θα ακούγεται με όσο περισσότερη αξιοπρέπεια γίνεται. Και το κατάφερε αυτό. Θέλετε να μου πείτε τι έχουν κάνει οι συνθέτες για τους ίδιους ή τους συνθέτες για τη μουσική, δηλαδή περικλείοντας, ας πούμε, πως, τι ευθύνες φέρουν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή οι ίδιοι συνθέτες για τη μουσική που δεν ακούγεται, ας πούμε, τόσο πολύ. Από τις μάζες μιλώντας, έτσι. Ναι. Όταν λέτε μουσική, είναι για τη συμφωνική, ας πούμε, για την... Για τη σύγχρονη, ναι, για τη σύγχρονη μουσική. Υπάρχει η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, στην οποία είμαι και εγώ μέλος. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι εκεί δεν θα αποκτήσει ποτέ την απήχηση που αξίζει σε πάρα πολλούς σημαντικούς συνθέτες που είναι στην Ένωση. Γιατί έχει πάρει ένα δρόμο που ο τρόπος που γράφουν οι συνθέτες μέσα στην Ένωση είναι αποτρεπτικός πάρα πολύ για τη μεγάλη μάζα των ανθρώπων. Ελάχιστα τραγούδια υπάρχουν. Το τραγούδι, όπως και να το κάνουμε, είναι μια κυρίαρχη μορφή τέχνης πάνω στη μουσική. Αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι έχει τελειώσει αυτή η έννοια της σύγχρονης μουσικής. Δηλαδή, κάποτε είχε γίνει λίγο σαν μόδα. Και γεμίζαν οι αίθουσες. Εγώ θυμάμαι το 2005, ας πούμε, το 1975-76 υπήρξε μεγάλη άνθηση σε αυτή τη μουσική. Πιστεύω ότι υπήρχε πολλή υποκρισία τότε. Και από εκείνα όλα τα έργα τα οποία γεμίζαν τις αίθουσες δεν έμεινε τίποτα. Δεν ξέρω... Κάτι θα βγει από εκεί, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η λίγο έτσι απραξία και λίγο στενή έννοια της μουσικής που έχουν στην Ένωση Ελλήνων Μουσουργών. Θέλω να πιστεύω ότι θα αρχίσουν να γράφουν πιο μελωδικά, πιο αληθινά. Γιατί και εκεί πέρα έχει παιχτεί μια τεράστια μπλόφα γύρω από το τι είναι σύγχρονη μουσική. Και ο Σωστακόβιτς έγραφε σύγχρονη μουσική, αλλά δεν ήταν έτσι ώστε να βγαίνεις από την αίθουσα και να μην το καταλαβαίνεις, ας πούμε. Πιστεύω ότι έχει τελειώσει αυτή η εποχή και όλοι θέλουν να γράψουν πιο λαϊκά, δηλαδή πιο δημοφιλή έργα. Είχα πάει σε μια συναυλία στην Εθνική Πινακοθήκη που γινόταν πάρα πολλές εκδηλώσεις εκεί με σύγχρονη μουσική και υπήρχε ένα έργο που λεγόταν 9 λεπτά, ένα πιανιστικό έργο και βγήκε ο πιανίστας, ήταν και φίλος μου και κάθισε 9 λεπτά πάνω από τα πλήκτρα του πιάνου, έβαλε και το ρολόι να σταματήσει και χειροκρότησε ο κόσμος αυτό το έργο, το οποίο ήταν μια τεράστια πάυση. Ναι, εντάξει, αυτό είναι, θεωρώ ότι έχει τελειώσει αυτή η εποχή, δεν αντέχει η μουσική, δεν αντέχει άλλο αυτό το στυλ γραφής, ας πούμε, είναι ξεπερασμένο. Μία τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω, θα σας επιτύξω δύο επιτυχίες σε μία. Για ποιο λόγο πιστεύω,
τώρα που φτάσαμε στην κρίση, ας πούμε, ξέρω εγώ, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι φτάσαμε, και θα ήθελα να ακούσω κάποιες γενικές σκέψεις από εσάς, κάποιες προτάσεις ή κάποιες προβλέψεις για το μέλλον. Ναι. Για την κρίση γενικά, έτσι. Ναι, δηλαδή ναι, για την... Ναι. Ναι, γενικά. Ναι, η κρίση είναι μια ιστορία πολύ πιο παλιά από τη σημερινή. Εγώ θεωρώ ότι κάποιος είπε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή απ' έξω, τράπεζες, ποιοι είναι, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά. Είπανε ότι τώρα είναι η σειρά της Ελλάδας να την χρεοκοπήσουμε. Και μας χρεοκοπήσανε. Αλλά η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή όλοι μας, ας πούμε, βρίζαμε και λέγαμε αυτός έκλεψε, αυτός έφαγε, αυτός είναι άχρηστος υπουργός, αυτός είναι άχρηστος πρωθυπουργός, αυτός είναι αλήτης βουλευτής, αυτός τα παίρνει, αυτός τα... Και ξαφνικά γίναμε μια χώρα η οποία αποτελείται από πάρα πολλούς απατεώνες. Για να μην τους βάλω όλους μέσα, δεν μπορούσες να ξεφύγεις όσο καθαρός και να νιώθουν, όσοι καθαροί και να νιώθουν μερικοί Έλληνες, δεν μπορούν να ξεφύγουν ότι ήταν και αυτοί μπερδεμένοι μέσα σε μία δίνη. Υπουργοί οι οποίοι κατηγορούνται αυτή τη στιγμή για σκάνδαλα και για μίζες, ας πούμε, παίρνανε 200 και 300 χιλιάδες σταυρούς. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτούς κάποιος τους ψήφιζε. Δεν μπορώ να αθωώσω τελείως εγώ τον κόσμο και να πω ότι φταίει μόνο αυτός. Φταίνε και αυτοί που του στήριξαν. Αυτά τα ξέραμε, αυτά τα βλέπαμε, αυτά τα κατηγορούσαμε. Για το θέμα της παιδείας, για το θέμα των Υπουργείων, ας πούμε, για αυτό που αφορά εμένα, το Υπουργείο Πολιτισμού, μία ζωή θεωρούσα και αναρωτιόμουν τι έχει κάνει για μένα αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί πρέπει να πάω να τους γλύψω και να τους παρακαλέσω και να τους χτυπήσω την πόρτα και να φάω τη ζωή μου στους διαδρόμους του Υπουργείου για να ασχοληθούν με αυτό που θα έπρεπε να ασχοληθούν, με τον πολιτισμό. Οπότε επιχορηγούσαν αυτούς που τους γλύφανε, αυτούς που τους προσκυνάγανε και δημιουργήθηκε όλο αυτό το αλυσβερίσι, ας πούμε. Δηλαδή κάπου θα ξέσπαγε αυτό το πράγμα. Ξέσπασε επειδή κάποιοι μας τραβήξανε το χαλί, ας πούμε, λέγοντάς μας ότι χρωστάμε πολλά λεφτά, λες και οι άλλες χώρες δεν χρωστάνε πολλά λεφτά. Ήτανε αυτή η αντιπαραγωγική κατάσταση, ας πούμε. Εγώ επειδή πηγαίνω και στο χωριό μου πολλές φορές και βλέπω εκεί τους αγρότες, ακόμα και εκείνοι περιμέναν τις επιχορηγήσεις, ας πούμε, κανείς δεν καλλιεργούσε. Γιατί περιμένανε να δώσουν ψεύτικα στοιχεία. Και... Αυτά τα βλέπαμε όλοι. Δεν ήταν κάτι που δεν μπορούσε να συνεχιστεί και πάπειρον αυτή η ιστορία, ας πούμε. Τώρα δεν έχω και πολλές ελπίδες. Δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή. Δεν βλέπω να είναι διατεθειμένος ο κόσμος να χάσει τη θέση του από το δημόσιο ή τη θέση του από μια δουλειά που είναι, πώς το λένε, που την κάνει και πληρώνεται χωρίς να δουλεύει. Δεν νομίζω. Εδώ βλέπουμε τους βουλευτές, πληρώνονται κανονικά. Δεν είπε κανείς βουλευτής να δώσω τα χρήματά μου, ας πούμε, για να τη στιγμή που κάνει ο κόσμος τους μισθούς του, δεν έχει δουλειά, ας πούμε, αυτοί πληρώνονται κανονικά. Δηλαδή δεν βλέπω καμία ιδιαίτερη αυτή. Λείπει δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα είχε γεννηθεί στην Ελλάδα, δεν θα είχε ζήσει αυτό το σύστημα εδώ πέρα και θα έρθει αγνός και καθαρός να διορθώσει πέντε πράγματα. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να είναι το ίδιο. Δεν έχω μεγάλη ελπίδα. Ελπίδα έχω γύρω από τη μουσική. Όπως σας είπα και πριν, πιστεύω ότι σε αυτές τις φανερές πλέον και κραυγαλαίες κρίσεις, όπως αυτή είναι αυτή που περνάει η Ελλάδα, η μουσική και γενικά οι τέχνες θα είναι εκείνες που θα σώσουν πάλι την Ελλάδα. Είναι εκείνες που θα ανθίσουν. Χωρίς πολλά λεφτά, βέβαια, έτσι. Πιθανόν μία συναυλία
ή μια έκθεση ή να έχει φθηνότερο εισιτήριο τώρα, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να το πληρώσει τα παλιά εισιτήρια, αλλά θα είναι γεμάτες οι αίθουσες και τα θέατρα και όλα. Αυτό πιστεύω, ότι ο κόσμος θα γυρίσει σε πράγματα και σε ιδέες που δεν είναι φούσκες. Όχι όλος ο κόσμος, γιατί και τώρα που μιλάμε, που είναι προεκλογική περίοδος, βλέπω ότι κόμματα και άνθρωποι οι οποίοι καταστρέψαν την Ελλάδα παίρνουν ένα τεράστιο ποσοστό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος κάποιο συμφέρον έχει και ψηφίζει πάλι αυτούς που μας κατάστρεψαν. Που σημαίνει ότι δεν είναι πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα σώσουν την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα σώσουν την Ελλάδα. Αν βρεθεί κάποιος πατριώτης και χτυπήσει το χέρι και έχει το τζαμπουκά και το κουράγιο να το κάνει, εκείνον θα παραδεχτώ. Τι άλλο να πω? Γιατί κάτι ήθελα να πω και ξέχασα. Για το θέμα της μουσικής. Και εκεί, με την ίδια λογική που πιστεύω ότι θα έχουν άνθηση οι τέχνες και η μουσική, οι τέχνες θα έχει και η μουσική, με αυτή την έννοια. Οι ορχήστρες θα γίνονται όλο και καλύτερες. Βλέπω τα δύο μου παιδιά να δουλεύουν σε τρομακτικό ρυθμό αυτή τη στιγμή, αλλά εκείνο που πραγματικά με λυπεί είναι ότι δεν βοηθούνται τα νέα παιδιά καθόλου, καθόλου, και δεν βοηθούνται από το σχολείο, από τις πολύ μικρές ηλικίες. Θυμάμαι την κόρη μου να πηγαίνει στο σχολείο και ήθελα να πάρω την τσάντα της, η οποία ήταν 30 κιλά, να την πάω στον υπουργό της παιδείας και να του τη δώσω να την κουβαλήσει 10 μέτρα, να δω αν μπορεί. Τα έχουν φορτώσει τα παιδιά, δεν μαθαίνουν τίποτα. Έχω πολλούς μαθητές στην ηλικία της εφηβείας και βλέπω παιδάκια τα οποία έχουν χάσει την εφηβεία τους, έχουν ομαδοποιηθεί, έχουν κοπαδοποιηθεί και όλα προσπαθούν να πάρουν, να μπουν σε ένα πανεπιστήμιο, να πάρουν ένα χαρτί το οποίο δεν θα τους δώσει απολύτως τίποτα, ούτε δουλειά, ούτε εφόδια. Η παιδεία γίνεται, αναφέρουμε στην παιδεία γιατί από εκεί ξεκινάει το κακό βέβαια. Μπορεί να λέω για το Υπουργείο Πολιτισμού και αυτό ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή με την έννοια ότι η εκπαίδευση είναι εκείνη που δίνει τα εφόδια για μια καλύτερη Ελλάδα. Στα παιδιά μας δεν δίνονται εφόδια για μια καλύτερη Ελλάδα. Το σχολείο δεν προσφέρει τίποτα, μια μικρή παπαγαλία. Τα φροντιστήρια υποτίθεται μαθαίνουν τα παιδιά μας γράμματα, αλλά και εκεί είναι μια μεγάλη παπαγαλία. Δίνουν στα πανεπιστήμια χωρίς να έχουν αφομοιώσει τίποτα από τις γνώσεις που θα έπρεπε. Βγάζουν τα πανεπιστήμια με τρόπο εξοργιστικά απέδευτο και παίρνουν ένα χαρτί και προσπαθούν, ευτυχώς το όνειρο του δημόσιου υπάλληλου τελείωσε, προσπαθούν να βρουν μια δουλειά χωρίς να ξέρουν το αντικείμενο. Και κυρίως το σημαντικότερο είναι αυτό που προσπάθησα στα παιδιά μου να εμφυσίσω, είναι να κάνουν το επάγγελμα που αγαπάνε. Δηλαδή να κάνουν αυτό που αγαπάνε, χωρίς να σκέφτονται αν θα βρουν ή αν δεν θα βρουν δουλειά. Θεωρώ ότι αν γίνεις καλός στη δουλειά σου, θα έχεις επάγγελμα. Γίνανε μουσικοί και οι δύο και είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί όλοι μου λένε, μα λέει δεν έχει μέλλον, δεν έχει θέσεις, δεν έχει απόδοση, πώς θα ζήσουν, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με ενδιαφέρει να κάνουν αυτό που έκανα εγώ, να κάνουν το επάγγελμα που αγαπάνε. Λοιπόν, το 99,9% από τα παιδιά και μάλιστα από μαθητές μου οι οποίοι αγαπάνε τη μουσική, θα κάνουν ένα επάγγελμα το οποίο δεν το αγαπάνε. Πηγαίνουν εκεί επειδή πηγαίνουν όλοι οι άλλοι. Δεν έχω μεγάλες ελπίδες ότι θα φτιάξει η κατάσταση, γιατί βλέπω τη νέα γενιά, η οποία δεν είναι ότι δεν θα βρει δουλειά και δεν θα έχει μεροκάματο, δεν είναι εκεί το πρόβλημα, είναι ότι κάνει και θα κάνει κάτι που δεν αγαπάει. Βλέπω, παρατηρώ παιδιά που μπαίνουν σε σχολές χωρίς να έχουν καμία αυτή
επειδή τα μόρια τους, πώς τα λένε, δεν τα ξέρω και καλά, πιάσαν κάποια μόρια και μπαίνουν στην τάδε σχολή αντί για την τάδε. Βλέπεις παιδιά που θέλανε να σπουδάσουν κινηματογράφο, ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο, και επειδή μπήκαν στη φαρμακευτική, μπαίνουν στη φαρμακευτική να γίνουν φαρμακοποιοί χωρίς να ξέρουν γιατί. Αυτό είναι το τραγικό με την παιδεία, και εκεί είναι όλο το μεγάλο ζητούμενο. Ότι όλοι αυτοί οι υπουργοί παιδείας που μείνανε και είχαν όλη την γλαμουριά, ας πούμε, να είναι υπουργοί, είναι ντροπή τους που δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Και φτάσαμε στο σημείο να κοιτάω εγώ τα παιδιά και τους γονείς απελπισμένους και αμόρφωνα.